από πειρά αγνώστων, καθώς έδινε συνέντευξη τύπου μαζί με άλλους δικηγόρους μπροστά από τον κατεστραμμένο μιναρέ του προαστίου Σουρ του Διαρμπακήρ, εκεί που πρόσφατα είχαν γίνει συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των δυνάμεων του ΠΚΚ. Εκτός από τον Ταχύρ Εσδί σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις. Από το έχει διαταχθεί πλέον απαγόρευση κυκλοφορία στην περιοχή. Ο πρόεδρος Ερντογάν σε ομιλία του στον Παλού Κεσίρ επιβεβαίωσε το γεγονός, είπε ότι αποτελεί άλλη μία τρομοκρατική ενέργεια και θεωρεί υπευθύνους τις δυνάμεις του ΠΚΚ, τους μαχητές του ΠΚΚ, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί. Και θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν και συγκρούσεις μεταξύ μαχητών του ΠΚΚ και δυνάμεων ασφαλείας την ίδια ώρα. Ναι. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει την ίδια πολιτική κατά της τρομοκρατίας με την ίδια αποφασιστικότητα. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν δύο οπλισμένους άνδρες να βρίσκονται ανάμεσα στο πλήθος. Ένας από αυτούς, ένας γενιοφόρος, πλησίασε το θύμα και φαίνεται ότι σύμφωνα με τους μάρτυρες τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Πάμε τώρα στο διπλωματικό πόλεμο, Αριάννα, ανάμεσα στην Άγκυρα και το Κρεμλίνο.